Ήταν πριν από ένα ακριβώς μήνα, ήταν 20 Φεβρουαρίου. Μετά από εκείνο το Eurogroup, λοιπόν, όπου είδαμε για πρώτη φορά τον Dijsselbloem, όπως και εσείς επισημάνατε, να μιλάει για πρώτη φορά για την ανάγκη συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είδαμε τον Dijsselbloem να λέει για πολιτικές πέραν της λιτότητας. Είδαμε τον Moscovici να προεκτείνει αυτή την τοποθέτηση. Ευλόγως, θα πούνε οι περισσότεροι, από την επομένη, διοχετεύτηκε με πολλή ένταση κιόλας από την πλευρά της κυβέρνησης μια υπεραισιοδοξία. Ότι, παιδιά, λίγος πολύ την έχουμε κλείσει τη συμφωνία, δεν μένουν παρά τα πρακτικά ή κάποιες λεπτομέρειες. Θέλω να ρωτήσω, λοιπόν, τι έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι και σήμερα. Τα αποτελέσματα του σημερινού Eurogroup δεν έβγαλαν ούτε καν οδικό χάρτη, αν το δει κανείς, με όρους, ας πούμε, συμφωνιών και... Άλλαξε κάτι στην πορεία. Η κόντρα ανάμεσα στον Τούνου του και την Κομισιόν και τους Ευρωπαίους είναι γνωστή εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Κάνετε λάθος αξιολόγηση εσείς ως εκτίμηση, ως κυβέρνηση και βγάλατε αυτή την υπεραισιοδοξία ή μεσολάβησε κάτι αρκετά απρόσμενο ώστε να σας πιάσει, να σας καταλάβει εξ απείνης και να βλέπουμε αυτή την απόκληση, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον απόκληση. Τι άλλαξε? Αρχίζω με τον όρο υπεραισιοδοξία. Επειδή μίλησα και εγώ εκείνες τις μέρες και τι είπα, ότι προχωρούμε σε μια νέα φάση η οποία αντί για ύφεση θα έχουμε ανάκαμψη. Αντί για αύξηση ανεργίας θα έχουμε μείωση ανεργίας, εντονότερη από ό,τι έχουμε σήμερα. Αντί να έχουμε μέτρα συρρήκνωσης δημοσιονομικής λιτότητας, δηλαδή, θα έχουμε μέτρα τουλάχιστον δημοσιονομικής ουδετερότητας ή και μικρής αύξησης των κοινωνικών δαπανών. Αυτά τα στοιχεία προέκυψαν από το Eurogroup και από τις δηλώσεις του Dijsselbloem και του Moscovici κλπ. Σε αυτή τη φάση θα πάμε. Ή θα πάμε σε αυτή τη φάση ή θα υπάρξει πρόβλημα. Αυτή είναι η επόμενη φάση, λέει, την οποία πάμε. Γιατί δεν πήγαμε τώρα, 20 του μήνα, και λέμε θα πάμε αργότερα? Ο ρόλος μου είναι λίγο λεπτός, διότι σε κάποια σημεία πρέπει να γίνω, να μιλάω ως αναλυτής και να αξιοποιώ και πληροφορίες κλπ. Πήγαμε λοιπόν, έχουμε αυτή την καθυστέρηση για τον εξής λόγο. Ενώ μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης έχει επέλθει συμφωνία προπολού σε πολλά θέματα, υπάρχει ένας παράγων ο οποίος διαφωνεί. Αυτός ήταν το Delta Nitap. Η απόφαση λοιπόν της 20ης Φεβρουαρίου ερεμηνεύτηκε, όχι μόνο από εμάς, αλλά να πιστεύω, ως ένα σήμα να τελειώνουμε, να τα βρούμε. Πρέπει να είστε ενήμεροι, διότι γράφτηκε στον τύπο, ότι στα επίδικα θέματα το Delta Nitap ήρθε εδώ και εκπρόσωποι του είπαν όχι σε όλα. Αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση. Κακό συγγνώμη. Αυτό έπρεπε να το περιμένατε. Από τη στιγμή που ο Σόιμπλε και ο Dijsselbloem, αυτοί είναι οι δύο που δεν είπατε τα ονόματα τους προηγουμένως, είπαν ότι αν δεν μπει το Δουνουτού, φεύγει και η Γερμανία και η Ολλανδία. Ναι, γι' αυτό είπα ότι αυτοί ή όποιοι άλλοι. Άρα δώσανε στο Δουνουτού, παίξε μόνο σου. Ανέβασαν. Αύξησαν πάρα πολύ τη διαπραγματική δύναμη του Δέλτα Νιτάφ. Αν λοιπόν αυτό ήθελαν, ειδού τα αποτελέσματα. Αυτό ήθελαν. Ας δουν και αυτοί τι θα κάνουν τώρα. Η σημερινή τώρα απόφαση, για να μην κάνω, να μην προτρέξω, δείχνει ότι και αυτοί βλέπουν ότι πάει το πράγμα σε ένα διέξοδο, εάν συνεχιστεί έτσι. Και ερμηνεύουμε τη σημερινή απόφαση, θα δείξει βέβαια το αποτέλεσμα, μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, ότι θα είναι μια προσπάθεια εντατική να... Το γεγονός ότι παραμένουν μέχρι την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, όπως ακούσαμε και από το ρεπορτάζ προηγουμένως, και ο κύριος Τσακαλώτος και η κυρία Χτσιόγλου και ο κύριος Χουλιαράκης, είναι δείγμα επιτάχυνσης της διαδικασίας και βούλησης για επιτάχυνση της διαδικασίας, είναι δείγμα διεξόδου? Το ερμήνευσα ως δείγμα, ως το πρώτο. Επειδή δηλαδή ένα πρόβλημα που εμφανίζει στις διαπραγματεύσεις αυτές είναι το τεχνικό και το πολιτικό. Ότι εγώ δεν έχω mandate, δεν έχω εξοδότηση να απαντήσω ή να υποχωρήσω ή να κάνω αυτό. Εκεί θα υπάρχει δυνατότητα σε τέτοιες εμπλοκές να υπάρχει το τεχνικό μαζί με το πολιτικό. Και αν υπάρχει, λέει, πολιτική διαφωνία, εμείς να το πω απλά, η τακτική μας είναι να πιέσουμε τα πράγματα να ξεκαθαρίσουν. Εάν υπάρχει πολιτική διαφωνία, να το ξέρουμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και να μην μπλέκουμε δίθεν με τεχνικά θέματα. Από αυτή την άποψη το θεωρώ θετικό, αλλά μετά και την έμεση κριτική που μου κάνετε, θα πω κι εγώ, ωραία, αυτό είναι να δούμε το αποτέλεσμα και μετά να το αξιολογήσουμε. Θέλω μόνο να επιμείνω στο εξής.
Υπάρχει το θέμα τι κάνουμε εμείς ως κυβέρνηση και τι με τους θεσμούς. Και υπάρχει το θέμα τι είναι εντός των θεσμών. Θέλω να επιμείνω λοιπόν ότι από πέρυσι έχει φανεί ένα εσωτερικό δίλημα που δεν μπορούμε. Ανάγεται σε ευρύτερες αποφάσεις, πλανητικές αποφάσεις. Δηλαδή το τι θα κάνει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΒ. Αν θα είναι στο ελληνικό πρόγραμμα ή δεν θα είναι. Αν θα είναι στην Ευρώπη ή δεν θα είναι. Και θα αντικατασταθεί από τον ESM κλπ. Αυτά είναι θέματα πολύ ευρύτερα. Όπου όμως, όπως δείχνει και η ελληνική ιστορία, πάντα η Ελλάδα, για διάφορους λόγους, ήταν το έδαφος το οποίο κρινότανε σταυροδρόμια ευρύτερα. Άρα, εγώ αυτό θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός, όχι για να δικαιολογήσει ή να αλλάξει την άποψή του για την κυβέρνηση, είναι ότι έχουμε πέσει σε μια συγκυρία παγκόσμια αυξημένης ακραίας αβεβαιότητας και μεταβλητότητας. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει, ας πούμε, αν η Αμερική θα βάλει δασμού στα γερμανικά προϊόντα ή όχι και τα ευρωπαϊκά. Κανείς δεν μπορεί να μας πει αν είμαστε στην αρχή ενός εμπορικού πολέμου και τι άλλες συνέπειες θα έχει αυτό ή όχι. Και εκεί μέσα μπλέκεται τώρα και το τι θα κάνει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΒ με το ελληνικό πρόγραμμα. Αυτό που θα ζητούσαμε εμείς από το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΒ είναι αν μπορούν, αυτό είναι ευχή βέβαια, να είναι λίγο πιο ειλικρινείς και να μην μπλέκουν πολιτικές και γεωστρατηγικές αποφάσεις και διλήμματα πίσω από τεχνικά θέματα ή επιμέρους ζητήματα. Πάντως, αν καταλαβαίνω καλά από την θέμα, απάντηση του κυρίου Δραγασάκη, διερευνητικά πάμε κι εμείς αυτή τη στιγμή στο τριήμερο που παραμένουμε εκεί. Διερευνητικά με σαφή στόχο και σαφή πρόθεση και σαφή βούληση. Τα θέματα της δεύτερης αξιολόγησης βασικά έχουν συμφωνηθεί ή προσεγγιστεί σε βαθμό συμφωνίας ήδη από τον Νοέμβριο. Από εκεί και πέρα ασχολούμαστε με το τι θα κάνουμε, ούτως ώστε να μην φύγει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΒ, να μείνει το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΒ κλπ. Αλλά το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΒ όμως για να μείνει. Να το πω ανάποδα. Ας υποθέσουμε ότι λέμε ναι σε όλα. Ναι σε όλα. Πώς το είπε ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αυτά και άλλα τόσα. Ναι. Αυτά και άλλα πολλά. Θα έμενε το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΒ στο πρόγραμμα. Η απάντηση είναι όχι. Διότι το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΒ θέλει και ένα άλλο πράγμα, να μειωθεί το χρέος. Άρα. Και τα πλεονάσματα. Και τα πλεονάσματα. Πολλοί λένε ότι το Δουνουτού είναι. Το χρέος κυρίως. Ότι είναι προσχήματα του Δουνουτού για να φύγει όλα αυτά που ζητεί. Δεν μπορώ να ορκιστώ για τίποτε. Γι' αυτό είπα πριν ότι βεβαίως. Δεν μπορώ να πω κάτι. Ναι. Με συγχωρείτε. Όλη αυτή την ώρα. Δεν ήμασταν ούτε δημοσιογράφοι μόνο. Πολλοί για άλλους λόγους ή αντιπολίτευση οτιδήποτε. Δικά σας στελέχη, για παράδειγμα. Ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος έλεγε αν δεν κλείσει το Δεκέμβρη, καήκαμε. Ο κύριος Κουλιαράκης, ο οποίος έλεγε καλύτερα μια κακή συμφωνία, χειρότερη συμφωνία τώρα, παρά μια καλύτερη μετά. Υπήρχαν θέματα και μια αισιοδοξία. Δεν θέλω όμως να σταθώ κυρίως σε αυτό για να δείξω, ούτε να πω ότι μέχρι τώρα δεν ακούω αυτοκριτική από την κυβέρνηση, τι ίδια δεν έκανε σε αυτή την πορεία. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Από το ότι δεν έκλεισε το Δεκέμβρη ή πριν από ένα μήνα η αξιολόγηση μέχρι σήμερα, τι επιπτώσεις είχε στην πραγματική οικονομία, το ισοζύγιο συνολικά, ποιο ήταν για τη χώρα, για παράδειγμα. Και μέτρα πήραμε 1% στην περικοπή των συντάξεων στο σύνολο, 1,8 δις. Και 1,8 δις περικοπές στο αφορολόγητο, μισθούς, κανονικά πράγματα. Και η συμφωνία δεν κλείνει. Και παραπέρα πάμε. Και επίσης δεν καταλαβαίνω, στο Eurogroup, σε τι είμαστε έτοιμοι να συμβαστούμε. Υπάρχει το θέμα των εργασιακών. Θα εξακολουθήσουμε να λέμε όχι σε όλα. Και αν λέμε όχι σε όλα, ποια είναι η εναλλακτική λύση. Εμείς λέμε όχι σε όλα. Λέω, δεν ξέρω. Λέμε, λοιπόν, για παράδειγμα, πού συμβιβαζόμαστε στα εργασιακά. Κατανοώ το δημοσιογραφικό ερώτημα. Ως δημοσιογραφικό ερώτημα το κατανοώ. Δεν το κατανοώ όμως ως κάτι το οποίο. Στην ίδια χώρα ζούμε, κύριε Σκουρή. Βεβαίως. Δεν συμφωνήσαμε τους θεσμούς πέρυσι ότι στα εργασιακά θα κάνουμε μια επιτροπή κοινής αποδοχής από διεθνούς εμπειρογνώμονες. Βεβαίως. Δεν συμφωνήσαμε λοιπόν ότι ό,τι πει αυτή η επιτροπή, ότι το πόρισμά της ήταν βάση για τη συμφωνία. Και το πόρισμα ούτε καν συζητήθηκε. Την κάναμε την επιτροπή εμείς. Την κάναμε την επιτροπή εμείς. Εγώ δεν ρωτήσα όμως. Μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Θα επανέλθω. Κάνετε την ερώτηση. Επειδή είπατε, λέμε όχι σε όλα. Κάναμε λοιπόν την επιτροπή, την κάναμε. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Λέω εμείς θα πούμε στις Βρυξέλλες στο Eurogroup. Εκεί που μένει ο κύριος Τσακαλώτος τώρα, όχι σε όλα. Αυτοί λένε όχι σε όλα. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει δηλαδή. Μισό λεπτό. Όμως για να ακουστεί αυτό, διότι όπως είπατε και εσείς, δεν είναι γνωστό καν. Ό,τι συμφωνήσαμε, επειδή ξέραμε ότι το θέμα είναι λεπτό,
Αντί να κάθεται από εδώ η ελληνική κυβέρνηση να λέει θέλω αυτό από εκεί, αυτοί να λένε θέλω το άλλο, συμφωνήσαμε τότε να γίνει μια επιτροπή κοινής αποδοχής από διεθνούς κύρους εμπειρογνώμονες, καθηγητές πανεπιστημίων κλπ. Και ό,τι αποφασίσει αυτή η επιτροπή θα είναι μια βάση για να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή η επιτροπή λοιπόν υπήρξε, έβγαλε πόρισμα. Το πόρισμα αυτό λέει ότι δεν πρέπει στην Ελλάδα να έχουμε αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, δεν χρειάζεται να έχουμε αλλαγή στο όριο των απολύσεων, πρέπει να επιστρέψουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Άρα εμείς είμαστε, θέλω να πω, απολύτως εντάξει, κύριε Σκούρη, αυτό θέλω να πω. Ναι, εγώ δεν ρώτησα, το ρώτησα, υπάρχει πεδίο συμβιβασμού σε αυτά τα θέματα στο Eurogroup, εκεί που έμεινε τώρα ο κύριος Τσακαλώτος στις Βρυξέλλες, ή δεν υπάρχει? Και αν συνολικά το ισοζύγιο όλης αυτής της εξέλιξης είναι θετικό ή αρνητικό για την ελληνική οικονομία? Στο συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε, ναι, η απάντησή μου δεν είναι άμεση για τον εξής λόγο. Δεν έχουμε διαφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δεν υπάρχει διαφωνία. Δηλαδή δεν είναι από τη μια μεριά η ελληνική κυβέρνηση και από την άλλη οι δανειστές. Είναι από τη μια μεριά η ελληνική κυβέρνηση. Είναι από εκεί οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που, όπως είπα, συμφωνούν και το λένε και δημόσια ότι θέλουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Και είναι από εκεί το ΔΝΤΑΦ, το οποίο λέει. Όχι, ας πούμε, συλλογικές διαπραγματεύσεις ή ό,τι λέει. Έτσι. Αυτό είναι το τρίγωνο το οποίο έχουμε. Άρα να συμβαστώ με ποιον? Να συμβαστώ με το ΔΝΤΑΦ? Σε ποια βάση? Ναι, αλλά κύριε Αντιπρόεδρε, η αίσθηση, η πληροφόρηση που έχουμε εμείς είναι ότι στις συζητήσεις στο Χίλτον για τα θέματα τα εργασιακά, οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών ήταν άφωνοι παρατηρητές. Υπάρχει και το κόμμα των Πόντιων Πιλάτων. Αυθονούν και στην Ελλάδα αυτοί. Ναι. Κλείστε το, λένε ορισμένοι. Γιατί δεν παίρνουν? Να σας θυμίσω, επειδή είπατε προηγουμένως, επικαλεστήκατε το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο κύριος Γιουνκέρ, σε γραπτή του δήλωση, απαντώντας σε δύο βουλευτές του Ντελίνκε, γραπτή δήλωση, δεν ήταν εν τη ρήμη δηλαδή, του ξέφυγε κάτι, είπε ότι οι χώρες που είναι σε πρόγραμμα δεν δικαιούνται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Την επόμενη αναδιπλώθηκε κάπως, μέσω τρίτου, όχι απευθείας ο ίδιος. Αλλά η πρώτη αίσθηση είναι να καταλήξουν. Να καταλήξουν. Υπάρχει στο Ευρωκοινοβούλιο ομάδα και επιτροπή ολόκληρη διαπαραταξιακή που ασχολείται με το ελληνικό πρόγραμμα. Ας καταλήξουν για να μας πούνε. Εν πάση περιπτώσει, για να απαντήσω στο πολιτικό ερώτημα, ναι, το πολιτικό σκέλος του ερωτήματος. Η συμφωνία θα κλείσει μέσα από συμβασμούς. Όμως, οι συμβασμοί δεν μπορεί να είναι μόνο από τη μία πλευρά. Πρέπει να βγαίνει μια ισορροπία, γι' αυτό εμείς μιλάμε για συνολική, για ολιστική συμφωνία. Εμείς θέλουμε λοιπόν να δούμε τη συμφωνία και να δούμε. Πρώτο στόχο. Πρώτο κριτήριο. Αυτή η συμφωνία μας επιτρέπει να σιγουρευτούμε ότι τελειώνει το πρόγραμμα το 2018, χωρίς τέταρτα μνημόνια κλπ. Δεύτερον, με αυτή τη συμφωνία μπαίνουμε στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το λεγόμενο QE κλπ. Τρίτον, με όλα αυτά βγαίνουμε στις αγορές, μπορούμε να δανειστούμε και να μην έχουμε αυτή την εξάρτηση από το θεσμικό δανεισμό. Μάλιστα. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν μια κοινωνική ισορροπία ή είναι μολόπλευρα όλα ενάντια σε μια κοινωνική τάξη και ομάδα? Αυτά θα τα αξιολογήσουμε όλοι μας. Και συλλογικά ως κυβέρνηση και ως πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν κυβέρνηση και ως άτομα, είναι στιγμές ευθύνης αυτές. Και εδώ υπάρχουν δύο απαντήσεις. Μία είναι θετική και η άλλη αρνητική. Στην αρνητική απάντηση τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε, γιατί φαντάζομαι. Ποια εννοείται αρνητική απάντηση? Να πούμε ότι όλα αυτά δεν συμβαίνουν. Ότι δεν κλείνει, δηλαδή. Ότι δεν κλείνει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Κοιτάξτε, η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση και η χώρα έχουμε υπογράψει μια συμφωνία η οποία βγήκε μέσα από πολύ σκληρές και επώδυνες διαδικασίες τον Ιούλιο του 2015. Η συμφωνία αυτή λέει κάποια πράγματα τα οποία η ελληνική κυβέρνηση θα τηρεί και δεν υπάρχει κανείς που να λέει ότι η Ελλάδα δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της. Είναι καθαρό αυτό. Αυτά που συζητούμε δηλαδή είναι εκτός της συμφωνίας. Το αφορολόγητο, τα εργασία είναι εκτός της συμφωνίας. Η Ελλάδα λοιπόν και η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλήξαμε σε μια συμφωνία με την οποία δουλεύουμε. Εάν συμβεί κάτι που ακυρώσει το πρόγραμμα, διότι αυτό που περιγράφεται ακυρώνει το πρόγραμμα, αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρώπη. Και γι' αυτό λέω ότι κάτι τέτοιο το αποκλείω. Κύριε Αντιπρόεδρε, τα λεφτά για τη δόση του Ιουλίου τα έχουμε? Αυτό προϋποθέτω ότι κλείνει η συμφωνία. Χωρίς την να κλείσει η συμφωνία. Τώρα θα πω κάτι πράττολμο. Και να τα είχαμε, θα προτιμούσα να κλείσει η συμφωνία και να τα έχουμε. Δηλαδή θέλω να πω, δεν πρέπει να μπούμε αυτή τη στιγμή σε παρακλάδια. Τι θα γίνει αν, τι θα γίνει αν. Ωραία, άκουσα και τη θεωρία ότι θα μπορούσαμε ίσως να μαζέψουμε τα λεφτά και να πληρώσουμε. Μα επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Το θέμα είναι να γίνουν τα αναγκαία βήματα τώρα για να κλείσει το πρόγραμμα. Πρέπει να βγούμε από αυτό το πρόγραμμα.
πρέπει να βγούμε από την αυτή την επιτήρηση και επειδή βλέπω ότι επανέρχεται το θέμα, να εξηγήσω γιατί. Με δύο λόγια. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές που έχουμε ανάγκη υπό πίεση και υπό εκβιασμό. Τις μεγάλες αλλαγές θα τις κάνουμε μόνο να τις σχεδιάσουμε εμείς, τις πιστέψει ο ελληνικός λαός και τις κάνουμε όλοι μαζί. Αυτή είναι μια άποψη. Ωραία, να κάνω την ερώτηση που είχα σκοπό με αφορμή και την απάντηση αυτή. Δεύτερο, ζούμε. Περιγράψατε. Δεύτερο, κύριε Παπά, μια φράση θα πω γιατί πρέπει να το πω γι' αυτό. Ζούμε σε ταραγμένες εποχές. Είπα και πριν κάτι. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο κόσμος. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη γειτονιά μας. Εγώ θα ήθελα η χώρα μας να έχει βαθμούς αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων. Διότι μπορεί να χρειαστεί να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Και δεν θα ήθελα αυτές τις αποφάσεις να τις πάρουμε με την κυρία Βαρτσουκουλέσκο ή με τον κύριο Τάδε κλπ. Ναι, τα πολύ, λέω λίγο απλά. Πολύ σωστά πριν είπατε ότι η χώρα είναι σε καθεστώς αυστηρής και σκληρής επιτροπίας. Έτσι είναι. Να το τελειώνουμε αυτό. Ότι λοιπόν είναι καλείται να υλοποιήσει καταστροφικές απόψεις στο θέμα της οικονομίας, ταξικά μεροληπτικές όπως είπατε, που κινούνται στη σφαίρα του παραλόγου. Έτσι. Έχω την αίσθηση, για να μην πω τη βεβαιότητα, ότι καλείστε να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα με το οποίο δεν συμφωνείτε. Και το κάνετε αναγκαστικά. Όταν κάνουμε πράγματα αναγκαστικά, δεν τα κάνουμε καλά. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Γιατί δεν αφήνετε τους άλλους να υλοποιήσουν μια τέτοια πολιτική με τον πυρήνα της οποίας συμφωνούν κιόλας? Για να συνεχίζεται η καταστροφή. Η καταστροφή υπήρξε, την είδαμε. Να επανέλθουμε δηλαδή στο 12, στο 13 και στο 14 ακόμα που τόσο έχει εξοραϊστεί. Αλλά εγώ τον παραλογισμό τον είπα για να μην αφήσω το πράγμα έτσι εντελώς σε κάθε ερμηνεία. Το είπα, αναφέρθηκα σε συγκεκριμένα μέτρα. Μέτρα τα οποία τέθηκαν μετά τη συμφωνία και πέραν της συμφωνίας. Και αναφέρομαι σε δύο πράγματα αναφέρθηκα. Στα εργασιακά, που πραγματικά θεωρώ ότι είμαστε στον χώρο του παραλόγου με αυτά που μας ζητούν. Και παραλαμβάνω, δεν τα ζητάει ούτε η εργοδοτική πλευρά της χώρας. Ούτε οι τραπεζίτες προχθές που μας ζητούν. Μην φύγουμε από αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις πάνω σε αυτό, ρώτα. Αλλά να το είπα σε σχέση με αυτό και το είπα σε σχέση με την απέτηση να μειώσουμε το αφορολόγητο. Όχι γενικώς να μειώσουμε το αφορολόγητο, για να έχουμε μεγαλύτερο πλεόνασμα. Να μειώσουμε το αφορολόγητο για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Αυτό το θεωρώ, Βασίλη, πριν παράγω. Θεωρώ λέει και ο κύριος Μπλασάρ του IMF δεν θα το ενέχει, να το πω έτσι. Αυτό. Άρα διαπραγματευτικά η συμφωνία κατά τα άλλα είναι μια συμφωνία προϊόν εκβιασμού, προϊόν πιέσεων, ακόμα και συνθηκών εκβιασμού. Δεν το λέω για πρώτη φορά. Άρα διαπραγματευτικά, κύριε. Παρ' όλα αυτά όμως η κυβέρνηση το αποδέχτηκε, το πρόγραμμα αυτό, και το τηρεί με ευλάβεια όπως κάθε δανειστής τηρεί τη συμφωνία που έχει κάνει με το δανειστή. Είπατε κάτι πριν. Να επιχειρήσω να αποκωδικοποιήσω λίγο αυτά που ακούσαμε και σε σχέση με αυτό που ρώτησε και ο Τάσος πριν.